μια μερίδα του τύπου. Την αντίδραση των δημοσιογραφικών ενώσεων προκάλεσε η ηχηρή απάντηση του Γιάκου στην κριτική που δέχτηκε από μερίδα του τύπου, αλλά και αναφορές του εισαγγελέα του Αριουπάγου σε πιθανή διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως όμως ένας εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος σε αυτούς τους ολίγους αποκαλύψει πολλά και ενδιαφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να χλεβάζουν και να απαξιώνουν δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Κανείς δεν μπορεί να επιφυλάσσει για τον εαυτό του ή τον κλάδο, τον οποίο υπηρετεί, μια άτυπη μορφή ασυλίας απέναντι στη δημόσια κριτική. Γενικού περιεχομένου δηλώσεις όπως αυτές που ακούστηκαν στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θίγουν ένα ολόκληρο κλάδο και προκαλούν δικαιολογημένα, κατά την άποψή μας, την εντύπωση μιας αδικαιολόγητης γενικευμένης στοχοποίησης. Ο Ισίδωρος Δογιάκος δέχεται εχμές από στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την ώρα που η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο εμπλοκής της δικαιοσύνης στην πολιτική αντιπαράθεση. Τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζουν την ανησυχία τους για την προσπάθεια του πολιτικού συστήματος, ο θεσμός της δικαιοσύνης, να εμπλακεί στις αντιπαραθέσεις των εκπροσώπων του. Το να μιλάει έτσι ο κύριος Δογιάκος θα πει πως δεν έχει αντιληφθεί ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη ιστορία συγκάλυψης ενός τεράστιου σκανδάλου. Και ότι με τον τρόπο που τοποθετείται και με τον τρόπο που κινείται αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη, δημιουργείται η εντύπωση ότι η δικαιοσύνη είτε αδρανεί ηθελημένα, είτε αδρανεί ενώπιον μιας ευρύτερης υπόθεσης εξυπηρέτησης ενός υψηλού σκοπού, που εν προκειμένου μάλλον θα είναι να μην υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Η υπόθεση των υποκλοπών εξακολουθεί να παραμένει στον πυρήνα της προεκλογικής πλέον αντιπαράθεσης. Εμείς είμαστε με τη δικαιοσύνη, είμαστε με τους νόμους, είμαστε με τη δικαιοσύνη και εσείς υιοθετείτε ό,τι τα ρυπαρά δίκτυα λένε. Εάν ήσασταν ως κυβέρνηση διοργανώτρια αυτού του παγκόσμιου κυπέλου, δεν υπήρχε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα οι Αργεντινοί και ο Μέσης να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχατε βάλει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να τους παρακολουθήσει, να μην είχατε βάλει τον ποδοσφαιρικό Ντογιάκο και τον ποδοσφαιρικό Γεωργιάδη να απειλήσει το Μέση με φορολογικούς ελέγχους. Θα είχατε στήσει με το Πρέταντορ παρέμβαση στο ΒΑΡ. Το παγκόσμιο κύπελο και τον τελικό και τους ποδοσφαιριστές κλάσεως Μέση προσπαθείτε να το προσεγγίσετε με όρους β' τοπικού. Οι ορίζοντες, οι πολιτικοί, μέχρι εκεί φτάνουν.